Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους σας. Χαίρομαι που βρισκόμαστε ξανά εδώ σε μια καινούργια συνεργασία με έναν εκπαιδευτικό φορέα της πόλης, με ένα σχολείο. Σε αυτές που αγαπάμε τόσο πολύ να κάνουμε με το εργαστήριο σκηνογραφίας και θεματολογίας της σχολής κάθε το χρόνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον πρώτο γυμνό Λύκειο για τη συνεργασία, την πρώτη συνεργασία, καθώς επίσης και τον Δήμαρχο Δήμου Φλόρινας και ιδιαίτερα στον Δήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Ιστή, που στήριξε τόσο ζεστά αυτή μας την προσπάθεια. Τον Αριστοτέλη που μας φιλοξενεί και με τόσο μεγάλη θα μπορούσατε να χαμηλώσετε λίγο τη μουσική, συγγνώμη, επάνω στο στούντιο. Με ενοχλεί λίγο η μουσική, χαμηλώστε με. Ωραία, ευχαριστώ. Τον Σύριο Βαστοφέλη που μας φιλοξενεί και με τόσο μεγάλη αυταπάρνηση και προθυμία έτσι δέχθηκε και υλοποίησε αυτό το θεατρικό και παραστασιακό μας όραμα αυτή τη φορά. Καθώς και όλους εσάς που είστε εδώ για να το μοιραστείτε απόψε μαζί μας. Είναι μια ιδιαίτερη εκδήλωση αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα. Πρώτα τη κυρία Μαργαρίτα Ζωάπαπα, που υπέστη καθηγήτρια από το πρώτο Λύκειο Φλόρινα, για να παρουσιάσουμε αυτή την εκδήλωση αφιερωμένη στην αγγλική λογοτεχνία και στο αγγλικό θέατρο, μας προκάλεσε πολύ το ενδιαφέρον μια πρόκληση. Είναι μια πρωτοτυπία το να παρουσιαστεί μια τέτοιου είδους παράσταση στην αγγλική γλώσσα και συγκεκριμένα για το θεατρικό κομμάτι της που αφορά το William Shakespeare, που θα παρουσιαστεί στην πρωτότυπη αγγλική σεξπυρική γλώσσα, νομίζω ότι είναι ένα μοναδικό εγχείρημα για τα σχολικά δεδομένα, τόσο του τόπου, αλλά νομίζω και πανελληνίως, μιλώντας για τη δημόσια εκπαίδευση. Έτσι, το 2016 με πολύ μεγάλη αγάπη και με πολύ μεγάλο ζήλιο, φυσικά το στήριξε και ο Δήμος Φλόρινας και το αξίζει συγχαρητήρια γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους γονείς του σχολείου που εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους εμάς για αυτό το ταξίδι στον κόσμο τόσο του Σέξπιρ όσο και της αγγλικής λογοτεχνίας. Ο σκοπός μας ήταν μέσω της τέχνης, της λογοτεχνίας και του θεάτρου να δείξουμε ένα καινούριο και φωτεινό δρόμο στα παιδιά. Ένα δρόμο που δεν στέκεται μόνο στην εικόνα, σε αυτή την εικόνα που τόσο πολύ επίμονα προσπαθούν παγκοσμίως σήμερα να τους μάθουν να την καταναλώνουν και να την αναπαράγουν, αλλά προσπαθώντας να τους δώσουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τη δική τους εικόνα τόσο για τον κόσμο, αλλά και για τον ίδιο τους τον εαυτό. Αυτό ήταν ο σκοπός μας. Η παράσταση είναι ένας μαγικός κόσμος, ο οποίος μας ταξιδεύει, μας μαθαίνει και μας κάνει να αισθανόμαστε πιο βαθιά. Αυτό το μοιραστήκαμε με τα παιδιά αυτής της παράστασης, όσο και με όλους τους συνεργαστές της, και ελπίζω σήμερα να καταφέρουμε να το μοιραστούμε και μαζί σας. Σε αυτό το σημείο θα θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους συνεργαστές της παράστασης, τους τεχνικούς μας, την κυρία Γεωργία Βελιάνη και την ομάδα της, το Σύλλογο Πελαγωνία, που μεγάλη έτσι αγάπη υλοποίησαν τα κοστούμια της παράστασής μας, καθώς και τον κύριο Βαλάκη Ιωάννη και την ομάδα του που κατασκεύασαν τα σκηνικά μας, καθώς και όλους τους τεχνικούς του θεάτρου εδώ, με μεγάλη αγάπη και αυταπάρνηση, υλοποίησαν αυτό το σκηνικό μας όραμα. Τους ευχαριστούμε πολύ, ελπίζω να τα απολαύσετε. Σας ευχαριστώ πολύ.